καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της πλατείας Μικρασιατών στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου έδωσαν χθες το απόγευμα δεκάδες μικρά και μεγάλα παιδιά που παρακολούθησαν φέτος τα μαθήματα χορού που παραδίδονται στις σχολές εκμάθησης κριτικών παραδοσιακών χορών του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, που του χρόνου συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής. Η μεγάλη αυτή γιορτή έγινε με αφορμή την αυλαία των μαθημάτων και οι λιλιπούτιοι χορευτές που αρίστευσαν στις φιγούρες εισέπραξαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τις οικογένειες και τους φίλους τους. Μαζευόμαστε εδώ πέρα να χορέψουμε μαθητές, να δείξουμε σε όλους τη νέα γενιά της Κρήτης είναι εδώ δίπλα στην παράδοση, στα είδη, στα έθιμά μας. Και εμείς δίπλα τους. Να στέλνουμε σωστά μηνύματα για την νέα γενιά. Ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης σε συνεργασία με το Σύλλογο Αιμοδοτών Δότε Ζωής έστειλε μέσω της μουσικοχορευτικής βραδιάς το δικό του μήνυμα ζωής. Ενημερώνουμε τον κόσμο για τη δωρεά μυαλού των οστών. Γιατί μπορεί να γίνει, να κάνει εγγραφή ο κάθε ένας που είναι από 18-45 και απλά να γίνει ο ήρωας για ένα μικρό παιδί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε παραδείγματα και εδώ από το Ρέθυμνο. Η δική μας η Μαρία, ένας άγνωστος Γερμανός, απλά την έσωσε επειδή είχε ενημερωθεί σωστά. Η χθεσινή εκδήλωση, όπως και όλες όσες θα ακολουθήσουν το φετινό καλοκαίρι, είναι αφιερωμένες στη μνήμη του επί 30 ετών Προέδρου του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, Στέλιου Κεγεδάκη.